Λοιπόν, γιατί κάνεις προετοιμάζομαι. Προετοιμάζεσαι για τη Φιωρεντίνα. Για τη Φιωρεντίνα, λοιπόν, Καραϊσκάκη τέλος για φέτος. Βεβαίως αγωνιστικά. Αγωνιστικά, ναι. Γιατί εξαγωνιστικά μπορεί 29 Μαΐου το βράδυ να το έχει να ξαναγεμίσει. 30 μου, γιατί είναι. Εντάξει, ναι, με την αλλαγή τη ημέρα. Σωστά, έχει δίκιο. Η άλλο η Σοπά Παρένα και. Με τη Φιωρεντίνα εννοώ. Τη Σάκαρα. Τη Σάκαρα, τη Σάκαρα, να έχει δίκιο. Τη Σάκαρα. Λοιπόν, σ' άκουσα πριν έλεγε μια ωραία φράση μιλώντα. Έστειλε την ΑΕΚ για χόρτα. Ναι, ναι, την ΑΕΚ για χόρτα. Λοιπόν, για βλήτα, για δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, τώρα είναι καλοκαίρι, τα βλήτα έχουν πέρασει. Έχουν πέρασει. Συνήθω που γυρνάω στο μάτι, αλλά εντάξει. Οκ, όλα καλά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε μια εξαιρετική εμφάνιση σήμερα. Απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε για το πρωτάθλημα και έχει τεράστια σημασία αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ είχε ανάγκη τη νίκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιζε κατά την προθυμία του και ουσιαστικά για τρίτη θέση να πάρει τη νίκη, γιατί όπως είπε και ο Μεντιλίμαρ μετά το παιχνίδι στην Τούμπα, ότι εμείς δεν θέλουμε να περιμένουμε το τελικό του Conference League, περιμένουμε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος για να τερματίσουμε τρίτη, να έχουμε εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο και να πάμε με μεγαλύτερη ηρεμία στο τελικό του Σοπά Παρένα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν κυριαρχικός κοντά στην ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει μία φάση όλη και όλη που είναι όλη με τον Ελίασον. Στο πρώτο μήνυμα έχει κάνει μία φάση με τον Ελίασον που βγαίνει από την πάσα του Λιβάη. Και δεύτερο νομίζω μία με τον Λιούμπισιτς που έχει βγάλει ο Τζολάκης. Αυτά τα δύο είναι. Τσούπερ. Δύο φάσεις του Τσούπερ. Τσούπερ ήταν, ναι. Δύο φάσεις του Τσούπερ που βρέθηκε και ο Τζολάκης να πάρει στο 86-88. Ναι, αυτό. Ναι, συγγνώμη. Αλλά ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του, επέβαλε το δικό του ρυθμό. Νομίζω ότι και ο Αλμέιδα, επειδή ήξερε ότι πλέον μετά τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα στη Τούμπα την περασμένη Κυριακή, ήξερε ότι έπρεπε η ΑΕΚ να παίξει μόνο για τη νίκη. Ναι, έπαιξε πολύ επιθετικά. Νομίζω ότι. Μα δεν είχε καλή περιφορία. Θα μπορούσε να το πάρει στο μάξι του Μάξι πιο μαζεμένα, να το πάει στον κόρη. Δεν είναι ο προπονητής αυτός ο Αλμέιδα. Δεν είναι. Ο Αλμέιδα είναι ένας προπονητής που παίζει επιθετικά. Είδε τον Αράουχο στο προηγούμενο μάτι ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε λοιπόν έπαιξε επιθετικά. Προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο να δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα ο Λιβάη στον Ντόι. Δηλαδή, ο Ντόι τον είχε χάσει τουλάχιστον 3-4 φορές. Στη μία τη φάση που δεν έδωσε το πέναλτι, που δεν είναι απέναντι, ήταν offside. Σε άλλες δύο περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα όμως είναι φίλο ότι μπορεί ο Ντόι να μην ήταν επειδή και αυτό δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό. Πολύ κακό αυτό. Αλλά είχε δίπλα τον Αμπέκτο, ο οποίος ήταν από του καλύτερου στην Κυπέδη. Γιατί ο Κάρμο σήμερα έχει παίξει και τα δύο στο Πορτογαλιακό. Κάποιο σημαίνει τι έκανε. Είπε με τη Λίπα. Λέει του Κάρμο πήγαινε πάνω στο Λιβάη. Δεν έχει χάσει μονομαχία. Ειδικά στον αέρα που ο Λιβάη είναι πολύ επικίνδυνο παίκτη στο τάσο και δει όλε τι κεφαλιέ. Έχουν κάνει τα τρία χαφ φανταστικό παιχνίδι. Α μην σταθούμε στον ρόλο που έχει βάλει τα δύο γκολ. Έχει κάνει τρομερό μάτι και ο Τσικίνο αλλά και ο Έσε. Ο Έσε νομίζω ήταν παντού, ήταν πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Μάλιστα πριν από λίγε ώρε έμαθα ότι ήταν και MVP του Απριλίου. Ναι, του μήνα Απριλίου στη Super League. Είναι ένα καταπληκτικό παίκτη και νομίζω ότι εδώ κάπου θα μου επιτρέψει να ξεφύγω λίγο από το μάτι ναι. Και να πω ότι για αυτού που λένε πολλά και διάφορα. Να πω ότι τον Έσε και τον Ροντέγκα δεν την ήρθαν από μόνοι τους, τους έφερε ο Κορδόν. Ναι, σωστό, και αυτή είναι μια λύση. Για μένα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ότι αυτή την πολύ και μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με την εμφάνιση που έκανε εξαιρετική κοντά στην ΑΕΚ το 2-0. Ουσιαστικά έχει βάλει την ΑΕΚ με την πλάση στον τοίχο, δεν εξαρτάται ήδη από το δικό τη αποτέλεσμα για να πάρει το πρωτάθλημα. Πλέον περιμένει δώρο τον Άρη. Νομίζω το πιο σημαντικό εκτός από την νίκη αυτό 2-0 είναι ότι η τριάδα του Κέντρου έχει κάνει ένα εξαιρετικό μάτς και τρεις μαζί ξανά. Η ευρωπαϊκή τριάδα, εγώ πριν από και νομίζω ότι αυτή η εμφάνιση σήμερα, επειδή ο Τσικίνο είναι ο πιο φορτωμένος από τους τρεις, είναι παιχνίδι τον τελευταίο καιρό, και γνωρίζω ότι δεν παίζει την Κυριακή στο λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, που συμπλήρωσε κάρτες, είναι πολύ σημαντικό, θα ξεκουραστεί και να είναι έτοιμος για το τελικό του conference. Ναι, όχι, να ξεκουραστεί όμως, θα πάρει και λίγο ανάσα το Τσικίνο. Γιατί αν τα τρία αυτά Ολυμπιακό, αυτή τριά δηλαδή, ΕΣΕ, Τσικίνιο και Όρτα είναι όπως ήταν σήμερα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλα βαντάζει τότε στο τελικό του ΑΕΚ Αρένα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και να πω επίσης, να πω για ακόμα μια φορά, να το πω λίγο εγώ πιο. Όχι δικηγορήστηκα από το λες εσύ δημοσιογραφικά. Εγώ θα πω ότι για ακόμα μια φορά πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει για κανέναν, ναι. Παίζει για την ιστορία του. Παίζει γιατί εδώ στο Καραϊσκάκη κανένας δεν μπορεί να περάσει αέρα και να πάρει το πρωτάθλημα. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε με όλα γκρεάπτιου και τώρα η ΑΕΚ πήγε για χόρτα με τον Άντρε Όρτα. Λοιπόν, πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε πρώτα απ' όλα για τον αυτό την ιστορία του. Πάρα απ' όλα, γιατί ήθελε να τερματίσει τρίτος. Βεβαίως είχε και ένα κίνητο βαθμολογικό, αλλά και ακόμα και αν δεν είχε, θα έπαιξε γιατί είναι Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα που θα καθίσει να φέρει ένα αποτέλεσμα που βολεύει τους άλλους, θα παίξει για τον εαυτό του. Αν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει στην Κυριακή στην Τούμπα, με τη σημερινή νίκη θα πήγε στο λεωφόρο να πάρει το πρωτάθλημα, να κάνει κάτι απίστευτο. Δεν έχει καμία σημασία. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε. Αν έπαιζε Κυριακή ο Ολυμπιακός θα τον πάω και Τετάρτη μέσα με την ΑΕΚ, θεωρώ ότι τον πάω και τον έχει κερδίσει. Εκεί στην Τούμπα. Δηλαδή, αν δεν έπαιζε την Πέμπτη,
και έπεσε ναι. Κυριακή μπορεί, και έπεσε μετά. Μπορεί. Εντάξει, πάντως, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σε διάστημα σχεδόν 2 εβδομάδων. Για να γίνω παρά μία μέρα, δηλαδή 13 μέρες, έχει παίξει 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δύο με την στο Βίλα, με τον Μπάουκ και με την Ελλάδα. Εντάξει, Παύλο, θα πρέπει να συνηθίσουμε γιατί είμαστε ομάδα ευρωπαϊκή πλέον. Ελπίζουμε να εντρυφήσουμε σε τελικούς, ελπίζουμε να εντρυφήσουμε σε επιτυχίες και να συνεχίσει ο Ολυμπιακός να γράφει ιστορία. Εδώ πάντως στο Καραϊσκάκι, όποιος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Όπως έλεγε και η παλιά διαφήμιση του Ντένι, που βάζει το χέρι από μέσα η κοπέλα και έλεγε για τον άντρα που θα χρειαστεί να προσπαθήσει πολύ. Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά, πάρα πολύ. Καλό βράδυ και ραντεβού στις 29 Μαΐου στην Νέα Φιλάδελφη. Και να μείνετε στο ρεντάρουμε, γιατί έχουμε ωραία πράγματα και πολύ ωραία. Και να πούμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται και μεταγραφικές αποκαλύψεις μέσω βίντεο. Πού στο ρεντάρουμε, πού με τον κύριο Σαχτούρη, τον κύριο Αβραμίδη, τον κύριο Μελά, τον κύριο Παλαιολόγο και τους λοιπούς συγγενείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάω να φάω τώρα. Γλίτα. Όχι. Πάω να φάω ψάρι με χόρτα. Γεια σας. Ευχαριστώ.